centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Κύριε Δόσκο, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Ρατσούλη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Τα... καλά. Καλά και εσείς. Τα καλοκαιρινά μπουρίνια τι γίνεται? Είναι πολύ δύσκολα που στα βλέπετε, αντιμετωπίζουμε προβλήματα. Οι απότερες βροχές δεν έχουν κλαδιά, ξύλα, χόρτα παρασέρουν χώματα. Και προσπαθούμε μετά να έχουμε στην άλλη μέρα νήσο που μπορούμε να αποκάνουμε αποκατάσταση των ουρίων υδάτων. Τώρα, αυτό που γίνεται πραγματικά και γιατί τηλεφωνούμε σήμερα, για να δούμε τι προγραμματισμός υπάρχει για να καθαρίσετε αυτά τα φρεάτια. Αν μπορεί δε η ΑΚ να καθαρίσει όλα αυτά τα φρεάτια σε σύντομο χρονικό διάστημα, και βεβαίως από εκεί και μετά, γιατί αν δεν καθαριστούν στην επόμενη νοροποντή, πραγματικά τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα. Και Ρατσούλη, αυτό που προγραμματίζουμε εμείς και κάνουμε, ήδη το κάναμε δύο φορές, είναι τα φρεάτια της παραλίας. Γιατί όλα τα νερά καταλήγουν στην παραλία. Και είτε μάλιστα είτε είδαμε και εικόνες και από το πάρκινγκ, ας πούμε, της νομαρχίας. Βέβαια, βέβαια. Και αυτό πλημμυρίζει. Χθες είχα το πρακτικό, να φανταστείτε, για να ανοίξει τη δίωδο για να πάνε τα νερά στη λίμνη. Ναι. Και σήμερα δεν πέρασε ακόμα να δω αν είναι βουλωμένο. Δεν ξέρω, δεν έχω εικόνα για το πάρκινγκ τι γίνεται. Αλλά χθες το ανοίξαμε. Ναι. Αλλά θα δείτε ότι δεν έχουμε πλημμύρα στα ΚΤΕΛ, δεν έχουμε πλημμύρα στα νομαρχία. Δηλαδή παλιά θυμάστε τι γινόταν. Δεν έχουμε πλημμύρες, έχουμε μόνο όταν έχουμε σε εξέλιξη το φαινόμενο αυτό. Μοιραία θα συμβεί βεβαίως. Ενώ είχαμε όμως φαινόμενα σκληρά, δεν έχουμε, γιατί προσπαθούμε στα ευαίσθητα σημεία να πηγαίνουμε να καθαρίζουμε πιο συχνά. Ναι. Κατανοώ ότι στις γειτονίες δεν παίρνουμε εύκολα και δεν πηγαίνουμε συχνά, ναι. Αλλά καταλάβουμε όλοι ότι ο κεντρικός αποδέχτης είναι οι παραλίες. Όλα τα νερά είτε της Καλυφαίας ή της Ομονίας καταλήγουν εκεί. Κοινότητες του δώρα παραλία. Προσέξτε όμως τι γίνεται. Σας στέλνουμε και εδώ στην Καλυθέα, γιατί έχουμε πολλά μηνύματα από Καλυθέα σε πεζοδρόμους. Όπως είναι και ο δικός μας εδώ έξω τώρα. Εγώ έπαθα σοκ με αυτό που υπάρχει εδώ. Κρατάει νερά έξω εκεί πέρα το φράτιο. Ναι, ακριβώς. Όχι, κρατάει νερά. Κρατάει φερτές ύλες. Εκεί είναι το πρόβλημα τώρα. Πρέπει να καθαριστούν λίγο αυτά. Επίσης, έχουμε σε εξέλιξη μια εργολαβία του ΟΤΕ που σκάβει στη Γράμμου. Μπράβο. Θα δημιουργεί πάρα προβλήματα και αυτό. Δηλαδή, αν έχουν να αφήνουν χώματα, αυτά τα χώματα με την βροχή που θα πάνε όλα. Είναι εκεί στην αρχή του Νταϊλάκη, ας πούμε. Κάπου εκεί δεν είναι ακριβώς. Η εργολαβία. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά, η ΔΕΙΑΚ? Όλα έρχονται στο. Παντού πρέπει να τρέξετε. Γι' αυτό και ρώτησα, κύριε Τόσκο. Μπορεί να τα κάνει όλα η ΔΕΙΑΚ? Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα. Μπορεί να τα κάνει όλα, προσπαθούμε να τα κάνουμε. Θα ζητήσω και τον εργολάβο του ΟΤΕ να έρθει να συζητήσουμε λίγο. Να προστατεύει λίγο τα χώματα που έχει και ό,τι κάνει με χωματουργικές εργασίες. Ναι. Όταν πρέπει και αυτό να λάβει ένα κόστος στο καθαρισμό των φρεάτιων. Ναι. Ναι, μεν εκτελεί ένα έργο, αλλά όλα αυτά τις βροχές καταλήγουν στα φρεάτια. Φυσικά. Οπότε έχουμε παντού βουλώματα και δημιουργούμε θέματα και προβλήματα στους πολίτες. Μάλιστα. Λοιπόν, οπότε. Όπου υπάρχει σοβαρό πρόβλημα, να σας τηλεφωνεί ο κόσμος. 102. Ναι. Και να λέει ότι έχω πρόβλημα με το τηλέφωνο, ξαναδώστε περιοχή. Ξαναδώστε 102. Ξανά δεν το ακούσαμε. Οπότε να έχουμε και εμείς υπόψη μας πώς θα ξεκινήσουμε και ποια είναι τα επίγοντα για να πάμε να καθαρίσουμε. Άρα λοιπόν, τηλέφωνο στη ΔΕΙΑΚ, δώστε λίγο το τηλέφωνο, είπαμε. 62-102. 62-102. Όπου έχετε πρόβλημα με φρεάτια. Ναι. Όπου έχετε πρόβλημα με φρεάτια, 62-102. Τηλεφωνείτε. Για σοβαρά προβλήματα και να τσουλήσετε. Για σοβαρά προβλήματα. Έτσι. Για σοβαρά όχι έτσι να καθαρίσει η γειτονιά να παραμείνει. Όχι, όχι, όχι. Απλά. Για να δώσει προτεραιότητα εκεί που πονάμε. Εκεί που έχουμε πρόβλημα πραγματικά. Λοιπόν, εκτός από την Καστοριά, θέματα είχαμε και σε χωριά, μήπως. Γιατί και εκεί πρέπει να πάμε. Προσωπικά δεν είχα κάποια ενημέρωση. Μέχρι αυτήν την ώρα. Μάλιστα. Δεν πήρε κάποιο πρόεδρο να μου πει ότι έχω θέμα με όμβρια, είδατε και αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρετε, είναι έντονα τα φαινόμενα, είναι πολύ δυνατές οι νεροποντές, γίνεται ποτάμι, όταν δείτε εδώ το ποτάμι να τρέχει από την Καλυθέα, ίσως και να τρομάξετε, δηλαδή είναι... Κύριε Ρατσούλη, είδα μια φωτογραφία στα σκαλιά της Εθνικής Τράπεζας. Ναι. Στα σκαλιά της Εθνικής Τράπεζας θα καθάρισε την προηγούμενη εβδομάδα τα όμβρια. Φανταστείτε να μην τα καθαρίζουν τα γινόταν. Και οι τενεκέδες έμειναν και στη θέση τους. Ήταν λίγο εκπληκτικό που ανέβασαν φωτογραφίες. Είναι πολύ. Ναι. Εάν τα καθαρίζαμε τα όμβρα, δεν προλάβαινα να τα παίρνουν τα φρεάτια τα νερά.
Πάντως οι τενεκέδες και έμειναν στη θέση τους. Οι τενεκέδες έμειναν στη θέση τους. Ναι, γιατί είχαμε φροντίσει να καθαρίσουν τα σκαλιά της Εθνικής Τράπεζας πριν τρεις μέρες. Ναι. Τώρα και κάποιοι γράφουν που είναι η ΔΙΑΚ. Η ΔΙΑΚ ήταν εκεί πριν τρεις μέρες. Θα άλλωσαν να πλημμυρίσει μαγαζιά κάτω στην Εθνική Τράπεζα, εάν δεν πηγαίναν να καθαρίσουν τα φράτια. Δεν ξέρω αν έχετε και συνεργασία με την πυροσβεστική. Δεν ξέρω αν η πυροσβεστική δέχτηκε κάποιες κλήσεις μετά τα χθεσινά. Όχι, δεν είχαμε κάποια ενημέρωση στην πυροσβεστική όσον αφορά. Ωραία. Ναι, να σα ζητηθεί κάποια βοήθεια. Γενικά ήταν ήπια, να ξέρετε. Τα προβλήματά μας ήταν ήπια. Αν πάτε κάτω και στην Ομαρχία και γενικά ακόμα και στο Σταυρό που κρατάει νερά στη στροφή, η στροφή αυτή τη στιγμή δεν έχει νερά. Δεν έχει, συγκεκριμένη ώρα έχει έτσι τις καταποντίες και τις βροχές. Ναι. Αλλά μετά από μία ώρα που κόβει βροχή τα νερά. Φεύγουν μέσα στο Νοβρίνο τότε. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τόσκο, έρχομαι και ένα ερώτημα εδώ. Πότε ξεκινάει το έργο της ίδρυυσης Καστοριάς? Το έργο της ίδρυυσης έχει ξεκινήσει. Βρίσκεται ο εργολάβος, έχει κατασταθεί και έχουμε παραχωρήσει ένα γραφείο στα Μεσοποταμία, στα γραφεία της ΔΕΙΑΚ. Ναι. Αυτή τη στιγμή κάνει χαρτογράφηση της πόλης. Θα ξεκινήσουμε μία δεξαμενή, ναι, η οποία θα γίνει στην περιοχή Νταϊλάκη. Θα ξεκινήσουμε κάποια φρεάτια σε κάποιες περιοχές για να κλείνουμε μικρές ενότητες με νερό, να μην κλείνουμε όλη την ψυχή. Από πού θα ξεκινήσει το σκάψιμο, κύριε Τόσκο, από πού θα ξεκινήσουμε? Το σκάψιμο θα ξεκινήσει την περιοχή Νταϊλάκη Λιβ. Από περιοχή Νταϊλάκη Λιβ και θα μπαίνουμε προς την πόλη, ε? Σιγά σιγά στην πόλη για να μπορέσουμε κι εμείς να μπούμε στο πνεύμα του καινούργιου έργου. Άρα είναι ένα έργο, επαναλαμβάνω, κοντά στα 10 εκατομμύρια ο προϋπολογισμός του. Έχετε ακριβώς 9.940.000. Και θα πρέπει να πούμε το εξής, ότι θα χρειαστεί υπομονή από όλους μας. Ο εργολάβος, το τονίζει ο κύριος Τόσκος, έχει εγκατασταθεί. Κάνει χαρτογράφηση τώρα της πόλης και ξεκινάμε τα σκαψίματα από... Λίβ Νταϊλάκη. Πού Λίβ Νταϊλάκη? Πιστεύω το φθινόπωρο. Ναι, θα περάσει το καλοκαίρι, δεν θα είναι μέσα με στο καλοκαίρι. Ναι, θα περάσει το καλοκαίρι, θα γίνουν εξαμενές, θα γίνουν τα φρεάτα που σας είπα, για να μην ταλαιπωρούν πάρα πολύ κόσμο με τις διακοπές υδροδότησης. Κάνουμε ένα δρόμο 100 μέτρα, θα κόβουμε εκεί το νερό, κύριε Νατσούλη. Θα κόβουμε σε όλη την πόλη. Έτσι θα γίνεται, έτσι θα γίνεται. Θα να κάνουμε κάποιες παρεμβάσεις για να μην ταλαιπωρούμε το κοινό. Ωραία. Τμήματα-τμήματα λοιπόν από τον Νταϊλάκη προς μέσα στην πόλη θα φτιάχνονται, θα κλείνονται, θα φτιάχνονται, θα κλείνονται για να είναι λιγότερο, όσο το δυνατόν λιγότερη η ταλαιπωρία των πολιτών. Κύριε Τόσκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Νατσούλη. Καλημέρα. Και επαναλαμβάνω, όσοι έχετε θέμα με φρεάτια, 62-102 για να τηλεφωνείτε στη ΔΙΑΚ. Πού θέλετε, πού βλέπετε τα φρεάτια έχουν κλείσει από φερτές ύλες, από μπάζα και από κλαδιά. Zebra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς, zebra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.